Τι είναι αυτό που σας έκανε να πείτε αυτήν την άποψη? Βλέπετε κάτι που δεν το βλέπουμε εμείς? Έχετε απόλυτα δίκιο. Έτσι ακριβώς ξεκινήσαμε μια συζήτηση σήμερα. Αξιολογώντας τις παραμέτρους που είναι ο αριθμός των κρουσμάτων, ο αριθμός των διασωληνωμένων και ο αριθμός των νοσηλευωμένων στα τμήματα COVID. Επειδή λοιπόν συνεχίζουν να είναι πάρα πολύ υψηλοί αυτοί οι αριθμοί, είπαμε ότι για να μπορέσουμε το Πάσχα, να κάνουμε ένα διαφορετικό Πάσχα και μάλιστα την μετακίνηση από νομό σε νομό που είναι πολύ σημαντική, θα πρέπει να προχωρήσουν τα εμβόλια, εφόσον βέβαια έρθει ο αριθμός των εμβολίων τον οποίο πρέπει να έχει η κάθε χώρα βάσει των σχεδιασμών που έχουν γίνει με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τις εταιρείες. Κυρία Παγώνη, να σας διακόψω για λίγο, γιατί για να είμαι σωστός, να καλησπερίσω και τον τουριστικό πράκτορα, τον κύριο Αντί Πασιφάκη, και τον πρόεδρο των ξενοδόχων του Ρεθύμ, τον κύριο Μανώλη Τσακαλάκη, που είναι στην παρέα μας. Καλώς ορίσατε, σας ευχαριστώ πολύ. Να πάμε στην κυρία Παγώνη για να ολοκληρώσει τη σκέψη της. Δυστυχώς όμως, επειδή το τελευταίο καιρό με το θέμα των εταιριών των φαρμακευτικών και τις διαπραγματεύσεις που έχουν γίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το ποσοστό και το ποσό των εμβολίων που θα πάρει κάθε χώρα, βλέπουμε ότι υπάρχουν αλλαγές κάθε τόσο και διάφορες ανακοινώσεις. Εάν όμως τα εμβόλια τα οποία πρέπει να πάρουμε εμείς, ο αριθμός των εμβολίων είναι αυτός που μας χρειάζεται για να προχωρήσουμε και να έχουμε μια σχετική ανοσία, και εφόσον έρθουν τα rapid test όσο πιο γρήγορα γίνεται στα φαρμακεία και ξεκινήσουν να γίνουν και αυτά για να υπάρχει γρήγορη ιχνηλάτηση και έλεγχος του ιού και ιδιαίτερα των μεταλλάξεων, που για μας αυτό είναι το πιο σημαντικό. Οι μεταλλάξεις είναι που έχουν τη μεταδοτικότητα αυξημένη από 40 έως 60%. Εάν αυτοί λοιπόν οι παράμετροι γίνουν και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, τότε νομίζω ότι και η μετακίνηση από νομό σε νομό θα μπορεί να ξεκινήσει, γιατί πλέον δεν θα μπορούμε να παραμείνουμε άλλο έτσι. Η οικονομία είναι στην κατάσταση που όλοι γνωρίζουμε. Τα καταστήματα κλειστά μέχρι τώρα, όπως ξέρατε όλοι, και έπρεπε να ανοίξουν, παρόλο που υπήρχαν διάφορες φωνές οι οποίες έλεγαν ότι ακόμα λόγω των κρουσμάτων έπρεπε να παραμείνουν κλειστά. Δεν είναι έτσι. Σε αυτό εγώ τουλάχιστον είχα τοποθετηθεί. Είστε και από αυτούς που λένε ότι η εστίαση θα έπρεπε να ανοίξει πολύ νωρίτερα στους εξωτερικούς χώρους. Στους εξωτερικούς χώρους, γιατί δεν έχει κανένα νόημα να μαζεύονται σε πλατείες με έναν καφέ στα παγκάκια, ενώ κάλλιστα μπορούσαν να ανοίξουν τα εστιατόρια, να ανοίξουν τα καφενεία, να ανοίξουν τα ζαχαροπλαστεία και με αποστάσεις, μάσκες και με όλους τους κανόνες υγιεινής να μπορεί κάποιος αξιοπρεπώς να πηγαίνει στα μπαρ, στους εξωτερικούς χώρους, να κάθεται, να πίνει τον καφέ του και να μην βρίσκουμε και να μην βλέπουμε κάθε Σαββατοκύριακο τις εικόνες που βλέπουμε σε όλη την Ελλάδα. Κυρία Παγώνη, πολύ γρήγορα, το Πάσχα θα είναι περισσότερο ελεύθερο, θα έχει περισσότερες ελευθερίες από το προηγούμενο Πάσχα? Δεν το συζητάμε. Το προηγούμενο Πάσχα ήμασταν εσόκλειστοι μέσα στα σπίτια. Το φετινό Πάσχα θα είναι διαφορετικό, με μία διαφορά. Ότι θα φοράμε τις μάσκες, θα τηρούμε τις αποστάσεις, δηλαδή τα βασικά μέτρα που πρέπει να κάνουμε όλοι μας μέχρι να αποκτήσουμε τη σχετική ανοσία. Γιατί αν δεν αποκτήσουμε τη σχετική ανοσία, καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα θα είναι δύσκολα και θα έχουμε πάρα πολλά κρούσματα. Επειδή το καλοκαίρι είναι πολύ σημαντικό για την Κρήτη, υπό νορμάλ συνθήκες, κυρία Παγώνη, εμείς αυτή την περίοδο θα ήμασταν ήδη στον δεύτερο μήνα της τουριστικής περίοδου. Περιμένουμε το Μάιο, πέρυσι περιμέναμε μέχρι τον Ιούλιο. Θεωρείτε ότι με βάση αυτές τις συνθήκες το καλοκαίρι του 2021 θα είναι καλύτερο και τουριστικά, και εννοώ τουριστικά όσον αφορά τις ελευθερίες σε σχέση με το καλοκαίρι του 2020? Εγώ πιστεύω ότι θα έχει μεγάλη διαφορά, θα υπάρχει. Αφού βέβαια προχωρήσουμε τα εμβόλια, και το τονίζω, στόχος τουλάχιστον του επιστημονικού προσωπικού όλου των γιατρών είναι να προχωρήσουν γρήγορα τα εμβόλια, να κάνουμε το τείχος της ανοσίας για να αισθανθούμε σε εισαγωγικά ελεύθεροι, να πάμε πλέον να αλλάξει η ζωή μας, να δεχτούμε το τουρισμό, να ανοίξουν τα ξενοδοχεία. Μια ερημιά είναι σε όλη την Ελλάδα μέχρι τώρα, όπως βλέπετε. Σήμερα άνοιξαν εδώ στην Αττική τα καταστήματα και είδαμε τέλος πάντων μια διαφορετικότητα. Αισθανθήκαμε τελείως διαφορετικά και θα σταματήσει ο κόσμος να έχει και αυτή
την ψυχική πίεση, γιατί ακόμα δεν έχει εκδηλωθεί, ο καθένας δεν έχει εξωτερικεύσει αυτή την πίεση που αισθάνεται, θα αισθανθούν τελείως διαφορετικά όλος ο κόσμος. Εμείς βέβαια το βλέπουμε στην καθημερινότητά μας στα νοσοκομεία, τόσο από τους ασθενείς όσο και από τους συγγενείς. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να προχωρήσουμε και να αλλάξει η ζωή μας. Αυτό που λέμε να αλλάξει η ζωή μας. Κυρία Παγώνη, θεωρείτε ότι έχουν γίνει κάποιοι λάθος χειρισμοί από την πλευρά της κυβέρνησης και των ειδικών και κυρίως από την πλευρά της κυβέρνησης όσον αφορά αυτό το πισωγύρισμα που ακούμε τις τελευταίες ημέρες? Δηλαδή, πριν από 20 ημέρες ακούγαμε «μείνετε στα σπίτια σας μαζί με τις οικογένειές σας, με τις επαφές φούσκα», όπως τις αποκαλούσαν, και σήμερα μας λένε «βγείτε έξω». Αυτό αντιλαμβάνεστε ότι θα μπορούσε να λειτουργήσει αρνητικά στον τρόπο που θα το κρίνει ένας πολίτης? Η αλήθεια είναι η εξής, ότι σε τέτοιες καταστάσεις μετά από ένα χρόνο λάθη γίνονται. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην γίνουν. Η ουσία όμως της ιστορίας είναι να διορθώνουμε αυτά τα λάθη και να προχωρούμε μπροστά. Βεβαίως έγιναν λάθη και από τις επιτροπές που εισηγήθηκαν. Και ας ξεκινήσουμε, για να μην πάμε τώρα στο παρελθόν, από τα απλά πράγματα, από τις μάσκες. Ξεκινήσαμε να λέμε τις μάσκες δεν τις φοράνε μέσα στο σούπερ μάρκετ, μετά τις φοράμε μέσα στο σούπερ μάρκετ. Προχθές το τελευταίο που έγινε ήταν αυτό με, με το θέμα των καταστημάτων. Δεν μπορεί οι καταστηματάρχε την Τετάρτη και την Παρασκευή το πρωί να ξέρουν ότι ανοίγουν τα καταστήματά τους, ότι έχουν κάνει τις παραγγελίες, και την Παρασκευή το απόγευμα να λέμε ότι δεν θα ανοίξουν τα καταστήματα σε συγκεκριμένες πόλεις, την Πάτρα και την όπως Κοζάνη. Ήταν η Κοζάνη, η Θεσσαλονίκη και Πάτρα. Καταλαβαίνετε ότι αυτός ο κόσμος έχει αγανακτήσει. Και είναι πολύ λογικό να αγανακτήσει όταν έχει μια οικονομική καταστροφή και κάθε οικογένεια έχει περάσει τα πάνδυνά της. Μάλιστα. Κυρία Παγώνη, μας δώσατε το στίγμα της συζήτησης.